θέλουμε να καταγγείλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις αποφάσεις της κυβέρνησης και την κατάσταση που δημιουργείται αυτή τη στιγμή στα νησιά. Αντί να στείλει καράβια για να απεγκλωβίσει τους πρόσφυγες και να τους μεταφέρει εκτός των νησιών, που ζητάνε όλοι οι νησιώτες, αντί να κάνει αυτό, κάνει απόβαση που θυμίζει πολεμική επιχείρηση και ασκήσεις κατοχής. Που να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα να πάνε. Πού να πάνε. Δεν τους χωράει. Πέστε το, ό,τι θέλετε πέστε. Και μην με διακόπτετε. Επαφήλοι, μην κάνετε διάλογο. Ναι, κάνω διάλογο, κύριε Πρόεδρε, γιατί με διακόπτει. Αγνοήστε το ερώτημα. Μέσω εμού απαντάτε. Όταν υπογράφατε και λέγατε ναι στο Δουβλίνο 2, στη συμφωνία με την Τουρκία, που συμφωνήσατε όλοι, να οι συνέπειες ποιες είναι. Αντί λοιπόν να απεγκλωβίσετε πρόσφυγες από εκεί, εγκλωβίζετε το λαό και των δυο νησιών με επιχειρήσεις που θυμίζουν κατάσταση κατοχής. Αποβίβαση των ΜΑΤ, κόλαση κυριολεκτικά, την οποία την καταγγείλαμε, επικοινωνήσαμε και με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κόλαση τόνους χημικών, ξυλοδαρμοί. Τι είναι αυτά? Απαράδεκτη κατάσταση. Εμείς ζητάμε να φύγουν τα ΜΑΤ, να αποσυρθούν. Ο κόσμος αφιένει, γυναίκες, νοικοκυρές από παντού και τρώνε βομβαρδισμό. Απίστευτο. Συν ξυλοδαρμούς. Υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Εμείς ζητάμε, δεν θέλω να μπω σε γενικότερη συζήτηση, εμείς ζητάμε να αποσυρθούν τώρα τα ΜΑΤ, να δοθεί εντολή να σταματήσουν τον πόλεμο, γιατί από τις 2 τη νύχτα, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι, κόλαση γίνεται κυριολεκτικά. Το τι ρίχνουν και πώς ρίχνουν. Επιχειρήσεις κατοχής. Σαρώνουν τα χωριά. Τι είναι αυτά? Πού βρισκόμαστε? Όσο για τα γενικότερα και τα υπόλοιπα, ας αναλάβει ο καθένας τις πολιτικές του ευθύνες. Όταν εμείς κάναμε προτάσεις συγκεκριμένες για το τι μπορεί να γίνει για τους πρόσφυγες, για να φύγουν από την Τουρκία απευθείας, η Ευρωπαϊκή σας Ένωση, που όλοι προσκυνάτε, δεν δέχεται τίποτα. 300.000 αν μοιραστούν σε 30 χώρες, να πώς γίνεται η εκτόνωση κατευθείαν. Όμως δεν το δέχεται, και εσείς την προσκυνάτε ακόμα. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η πολιτική όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα.